Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλο κίνητρο. Έδινε το παιχνίδι, την υπερφάζαν αγώνα για να μείνει στην κατηγορία. Αυτό μας έκανε και εμάς μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχαμε να θέλουμε πάρα πολύ την νίκη για να τελειώσουμε τη χρονιά όπως ακριβώς μας άξιζε. Παλέψαμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους παίκτες και να τους ετοιμάσουμε και ψυχολογικά αλλά και πνευματικά. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έτσι ακριβώς έγινε. Ο Γενικός ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ αποφασιστικός, πολύ καλά διαβασμένος. Μας πίεσε πάρα πολύ στην άμυνα. Τις αλλαγές στην άμυνα που έκανε σε ειδικές καταστάσεις μετά από out, μετά από μικρά διαστήματα, μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Χάσαμε πάρα πολλές επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα προβάδισμα 8 με 10 πόντους, αλλά οι κακές επιλογές μας στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού, 4, και στην άμυνα και στην επίθεση, κάναμε πολλά λάθη. Επέτρεψαν στον Πυρικό να πέρασε ακόμα και μπροστά στο σκορ. Εκεί όμως νομίζω ότι μίλησε και ο εγωισμός των δικών μας παιχτών. Ο Μενουδάκος με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο μας έδωσε έναν αέρα τριών πόντων. Και από εκεί και πέρα η ευστοχία στις βολές, ο Μοσκοβίτη και το Νικητάκη, μας έδωσε το αποτέλεσμα. Στο τέλος φυσικά η πολύ καλή άμυνα του Σκύπου Θοδωρή πάνω στο Βεκλιβάνι. Πες μας και κάτι για το Final Four τώρα. Τον μεγάλο τελικό αύριο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική πορεία. Και το σημαντικό είναι ότι παίζει πολύ καλά. Παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ευχαριστούνται πάρα πολύ και φαίνεται αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σκληρό στην άμυνα. Παρόλο που η Τσέσικα είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα καταπληκτικό ρόστερ και έχει το πλεονέκτημα για τον τελικό, έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία αγωνιστικά. Πιστεύω ότι το match, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και ελέγξει τα rebound και τακτικά καταφέρει να περιορίσει τον Κυριλέκο και τον Κρίστιτς, πιστεύω ότι θα έχει τύχει το match. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.